αρκετά μακριά από τις γραμμές. Η αστυνομία μας έχει πτήσει ένα μπλόκο στη διασταύρωση που στρίβουμε για το χωριό της Ιδωμένης και για την ουδέτερη ζώνη. Οπότε δεν μπορούμε να προσδικήσουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η εικόνα. Πάντως η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε από τις 7.30 ώρα το πρωί. Περίπου λοιπόν γνωρίζουμε ότι είναι 400 και πλέον αστυνομικοί και άντρες των ΜΑΤ όπου απομακρύνουν τους οικονομικούς μετανάστες από τις γραμμές, θα τους επιβιβάσουν στα λεωφορεία και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να περάσουν σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, να περάσουν από εδώ από το σημείο όπου βρισκόμαστε εμείς με προορισμό κέντρο φιλοξενίας στην Αθήνα. Ωστόσο, να σας πω ότι οι πληροφορίες που έχουμε λένε για μια επιχείρηση που γενικά εξελίσσεται ομαλά χωρίς μεγάλες εντάσεις. Δηλαδή, οι αστυνομικές δυνάμεις τους ενημερώνουν τους οικονομικούς μετανάστες ότι ή θα ανεβείτε για να ανοίξουμε και στις διαδρομικές γραμμές, καθώς διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλους είδους μεθόδους. Οπότε, φαίνεται ότι οι οικονομικοί μετανάστες πείθονται και ανεβαίνουν στα λεωφορεία. Βασικά δεν έχουν και άλλη επιλογή και είναι λογικό, γιατί μετά από τόσες μέρες παραμονής εδώ στην Ιδωμένη, είναι πάνω από 2 εβδομάδες αρκετοί από αυτούς, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, το κρύο είναι τζουχτερό και είναι δύσκολο να συνεχίσουν να παραμένουν σε αυτό το σημείο. Τώρα πόσοι άνθρωποι παραμένουν στην Ιδωμένη, οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα, γιατί εγώ λέω ότι δεν ξέρουμε, μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι και πρόσφυγες. Από το Ιράν μπορεί να είναι πρόσφυγες, να κινδυνεύει η ζωή τους εκεί. Δεν πάει να πει ότι είναι οικονομικοί μετανάστες επειδή έχουν καταγωγή από κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Οπότε πόσοι είναι εκεί και θα πρέπει να γυρίσουν προφανώς στην Αθήνα, κάπου να πάνε. Περίπου 1.200 άτομα είναι εκτός Ιράκ, Αφγανιστάν και Συρίας. 1.200 άτομα. 800 δηλαδή έχουν φύγει και δεν έρχονται άλλοι, γιατί το έχουν μάθει ότι δεν περνάνε. Και δεν έρχονται άλλοι. Mm-hmm. Και κοιτάξτε τώρα, τις προηγούμενες ημέρες εδώ είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή σχεδόν κάθε στιγμή είχαμε φτάσει να υπάρχουν 3.000 μετανάστες στο σημείο. Mm-hmm. Πέραν από αυτούς δηλαδή που περνούσαν. Σταδιακά όμως, και σταματώντας τους αστυνομικές δυνάμεις στα διόδια, αλλά και από εδώ αρκετοί έφυγαν, γιατί κατάλαβαν ότι δεν έχουν τρόπο να περάσουν τουλάχιστον από αυτό το σημείο τα Σκόπια. Οπότε σιγά σιγά, και στα βραδινά στα πλάνα που σας έχω στείλει, φαίνεται ότι οι γραμμές και άνοιξαν σχεδόν και έχει αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση και έτσι έγινε και λίγο πιο εύκολο το έργο της αστυνομίας. Δυστυχώς όμως, Μαριλένα, τα σύνορα τα περνάνε μόνο οι Ιρακινοί, οι Αφγανοί και οι Σύριοι. Είναι θέμα εθνικότητας καθαρά. Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κύριοι, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο καθένας σας για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση που ξεκινήσαμε.